Οι νέες διώξεις του εισαγγελέα Γιαννιτσόνα στρέφονται σε δύο νεαρά άτομα που φέρονται να διακίνησαν γυμνές φωτογραφίες της άτυχης Λίνα στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι σε απόλυτη συνεννόηση εκβίαζαν μια νέα φοιτήτρια με γυμνές φωτογραφίες, υλικό και βίντεο. Ο θάνατος της όμορφης Λίνας τον Νοέμβριο του 2016 είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Η κοπέλα είχε κάνει βουτιά θανάτου κάτω από περίεργες συνθήκες, πέφτοντας από τον ένατο όροφο της εστίας στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε. Αρχικά ο θάνατός της είχε χαρακτηριστεί ως αυτοκτονία. Η μητέρα της όμως από την πρώτη στιγμή φωνάζει ότι κάποιοι σκότωσαν το κορίτσι της, ότι την εκβίαζαν με ροζ βίντεο. Επισδεύτηκε λάθος ανθρώπους και την κοροϊδέψαν. Θα τους βρω και θα πληρώσω. Υπάρχουν κάποια μηνύματα εκβιαστικά, τα οποία τα έχω διαβάσει κι εγώ ίδια. Κατηγορούμενες στην υπόθεση είναι πλέον τρεις. Η πρώτη ποινική δίωξη ασκήθηκε σε φίλο της φοιτήτριας που την φωτογράφησε γυμνή. Το κορίτσι θεωρείται το πρώτο θύμα του cyberbullying. Τον εκφοβισμό που δεχόταν προσπάθησε να τον αντιμετωπίσει μόνη της. Δεν τα κατάφερε. Την κυνηγούσαν τα δύο ροζ βίντεο αλλά και ο εκφοβισμός που δεχόταν. Η οικογένειά της πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα ώστε να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες που θα φωτίσουν την υπόθεση. Ζητάμε την αντιπαράσταση εξέταση συγκεκριμένων ανθρώπων, μαρτύρων που είδαν τελευταία μέρα την 29. Λίνα, και επιπλέον ζητάμε διενέργεια αυτοψίας και αναπαράσταση της αφαιρόμενης αυτοκτονίας. Η μητέρα της άτυχης κοπέλας την περασμένη Δευτέρα, μην αντέχοντας άλλο το μαρτύριο που ζει, απειλούσε να αυτοκτονήσει. Ανέβηκε στην ταράτσα της εισαγγελίας Γιαννιτσόν, ζητώντας απαντήσεις για το θάνατο του παιδιού της. Οι νέες ποινικές διώξεις βάζουν την υπόθεση σε καινούριο δρόμο.